Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα Τρυποδιακός και Χάρλεμς έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Master League. Τρυποδιακός από την μία πλευρά, με 5 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμής στην σεζόν, αντιμετωπίζει τους Χάρλεμς, οι οποίοι έχουν 3 νίκες, όσες και ήττες μέχρι στιγμής, 3-3 το ρεκόρ τους. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει. Η σημερινή αναμέτρησή μας, Θεοδωρικάκος, Καλδής, Σαρλής, Γαλανόπουλος και Καψής στην πεντάδα των γηπεδούχων. Ενώ από την άλλη για τους Χάρλεμς έχουμε Δαμίγο, Κοψιδά, Κάτβιο, Σιάμο και Σταυρόπουλο. Πρώτη κατοχή για τον Τρυποδιακό στην αναμέτρηση. Καλδής στα δεξιά. Για την πάσα για τον Καψή, υποπίεση. Θα στοχίσει εκείνος. Σιάμος τώρα για την πρώτη επίθεση των Χάρλεμς. Κοψιδάς άφησε στα αριστερά. Ζήτησε και πήρε ο Σταυρόπουλος, ο οποίος έχει βάλει πλάτη τον Καψή. Ποστάρει ο Σταυρόπουλος, Κοψιδάς από μέση απόσταση. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα για το 0-2. Πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση, διαχείρος Κοψιδά. Καλανόπουλος πιέστηκε, κράτησε όμως. Για τρεις είναι το σουτ και εύστοχο από τον Καλδί, ο οποίος θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 3-2 πλέον. Σιάμος. Πήρε ο Σταυρόπουλος και πάλι παίζει με πλάτη. Αυτή τη φορά θα τελειώσει ο ίδιος στην φάση, θα κερδίσει και το φάουλ και τις πρώτες δύο βολές της αναμέτρησης. Πρωτοματικό αυτό για τον Τρυποδιακό που στέλνει τον ψηλό των Χάρλεμς στη γραμμή. Αστόχος στην πρώτη προσπάθεια. Βάζει τη δεύτερη για το 3-3. Καλδής οργανώνει. Γαλανόπουλος πέρασε ανάμεσα από δύο, αφήσε έξω. Σαρλής είναι εκεί για να εκτελέσει και πάλι για τρεις. Σαρλής αυτή τη φορά βρίσκει το τρίποδο για τον Τρυποδιακό. Στο 6-3 με δύο εύστοχα σουτ πίσω από τα 6-75 ο γηπεδούχοι. Και όμως προσποιήθηκε. Για δύο το σουτ του Δαμίγου, δεν βρίσκει στόχο όμως. Πρόλαβε ο Κάτζιος. Ο Ψιδάς θα εκτελέσει. Τη φορά είναι άστοχος. Καθαρίζουν και το rebound οι γηπεδούχοι με τον Καλδί. Ποιος του περνάει το κέντρο τώρα. Σαρλής στα αριστερά η μπάλα. Στο Δωρικάκος θα εκτελέσει ακόμα ένα τρίποντο για τον Τρυποδιακό. Αυτή τη φορά δεν ήταν η ίδια η κατάληξη με τα προηγούμενα δύο. Σιάμος κουβαλάει την μπάλα και αφήνει στον Κοψιδά. Θα πάρει ακόμα μια εκτέλεση εκείνος, θα το χάσει ξανά. Σταυρόπουλος όμως είναι εκεί για να ανανεώσει το χρόνο. Θα πάρει και τώρα από τον συμπαίκτη του, από τον Δαμίγο. Ψάχνει τις επιλογές, Κάτζιος για τρεις. Άστοχος Κοψιδά σε ακόμα ένα επιθετικό rebound. Δεν θα καταλήξει μπάλα μέσα στο γαλάφι. Καλδής. Λύση την κίνηση του Καψή. Του δώσε την πάσα, παλεύει ο Θεοδωρικάκος, δεν μπορούσε να πάρει το εξαιρετικό rebound. Σιάμος στον Κάτζιο. Κινησίδε τον Δαμίγο στα αριστερά, αυτό θα εκτελέσει για δύο. Δεν μπαίνει ούτε τώρα το καλάθι για τους Χάρλεμς, παραμένει το 6-3. Ένα γρήγορο τρίποντα, αλλά πολύ δυνατή η εκτέλεση του Σαρλή. Θεοδωρικάκος δεν μπορεί αρχικά. Ούτε στην συνέχεια θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, να σχολεί το Καψίσικαν. Μηδιασμός εδώ των φιλοξενούμενων και ο Σιάμος θα τελειώσει με επιτυχία για το 6-5. Καλδής. Κύριος Αρλής. Καψίς αφήνει στον Θεοδωρικάκο στην κορυφή εκείνος. Πάει από τα αριστερά, στέκεται και φτωχή. 8-5.
από κοντά ο Σταυρόπουλος δεν μπόρεσε να τον σταματήσει κανένας. 8-7. Σαρλής. Γιουκαλδής για να πάρει. Πάει και κοντά, κοντά στον ψηλότερο Κοψιδά. Δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι όμως. 5-40 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα η Χάρλεμ. Σκάτζιος δεν θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του. Καλδής. Κερδίζει το φάουλ από τον Κατζιό. Αυτό είναι το πρώτο ομαδικό των Χάρλεμ. Ένα υπερθυμίζω έχουν και οι γηπεδούχοι μέχρι στιγμής. Μαυράκης περνάει για πρώτη φορά στο μάτι σήμερα. Καλανόπουλος, παρακινδυνευμένη πάσα, δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο όμως. Πέρασε, πήγε μέχρι μέσα ο Σαρλής με ωραία κίνηση. Θα κάνει το 17. Σιάμος. Θέλει να βρει τον Σταυρόπουλο, θα τα καταφέρει. Λαμίγος, δεν πήρε το σούτ, έκανε την κίνηση ο Κάτζιος. Κοψιδάς θα αναλάβει την εκτέλεση. Μπάλα στο σίδερο και το δαμπλό και έξω στην συνέχεια. Καλδής. Μαυράκης θα το πάρει το σούτ. Αδύναμο όμως, βρήκε Στεφάνη μπαλά. Κάτζιος. Τοποθέσει εφηδιασμό εδώ, επιστρέφει άμυνα του Τρυποδιακού. Λαμίγος ζητάει, θα εκτελέσει ανενόχλητος και θα το βάλει. 10-10 το σκορ. Με το πρώτο τρίποδο των Χάρλεμ στο παιχνίδι να έρχεται διαχειρός Δαμιγού. Καλδής. Μαυράκης με πλάτη. Μαυράκης εναντίον Κοψιδά, θα πάρει το επιθετικό rebound. Νέα ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτεί για το 12-10. Σιάμος κατεβάζει για τους Χάρλεμς, οργανώνει αυτή την επίθεση. 3.50 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Λαμίγος πήρε από το πλάι. Δεν μπήκε το καλάθι. Βάλα στα χέρια του Καλδί τώρα. Καλδί σταμάτησε. Άφησε στον Σαρλί από το πλάι, αυτός θα στοχίσει. 14-10. Απόσταση 4 πόντων. Μεγαλύτερη που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι είναι αυτή. Λαμίγος πάει μόνο στο όλο το δρόμο, 14-12. Καλδής. Είναι μπροστά του φανέλες των Χάρλεμς, δεν μπόρεσε να πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Καλής στο πλάι, έγινε χαμηλά το φόλα τον Σιάμο. Τώρα ο Μπρουλός θα περάσει το μάτς για πρώτη φορά σήμερα για τους Χάρλεμς. Πήρε την θέση του Κατζιού. Παλά στη γωνία με γρήγορη εκτέλεση από τον ξεχασμένο εκεί Γαλανόπουλο. 17-12. Δεν είναι καλή αντίδραση εδώ της άμυνας των Χάρλεμς. Δεν κάλυψαν τον Γαλανόπουλο στην επαναφορά και εκείνος τιμώρησε. Σταυρόπουλος εναντίον του Μαυράκη. Θα παίξουν οι δυο τους και γι' αυτό ενασμέναν. Δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Καλδής τώρα για τους γηπεδούχους. Καλδής άφησε στον Γαλανόπουλο. Εκτέλεσε εκείνος για τρεις, τώρα το χασέ. Ναι, 14 όμως για, για τον Τρυποδιακό. Επόμενα στο χωσούτ. Αμίγος. Μπρουλός. Κράτησε. Ταλαιπωρεί και τον αντίπαλό του, τώρα θα σταθεί, θα εκτελέσει ο Χίλιο, έχουν γίνει βήματα. Κοψιδάς εκτός για τους φιλοξενούμενους, στην θέση του Μωτιός. Αφού άφησε στον Μαυράκη. Τσεκάρει τις κινήσεις εκείνος και πάλι πήρε ο Καφούσης.
Καλδής, στα 5 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει για 3 στη μπάλα στο σίδερο. Σταυρόπουλος μάζεψε, αφήνει στον Δαμίγο για να κατεβάσει εκείνος. 1 και 40 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μπουρλός πάει από τα αριστερά. Μότσιος έκανε λάθος πάσα. Καλδής πέρασε. Κόπηκε με φάουλ, το οποίο είναι το τρίτο ομαδικό των Χάρλεμς. Ενώ έχουμε και την πρώτη διακοπή στο μάτς για το πρώτο time out. Ξέψαμε πίτα από τη διακοπή για το time out. Να είναι και 20 δευτερόλεπτα να μας χωρίζουν ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, 17-12 δείχνει το σκορ. Συν 5 για τον Τρυποδία ακόμα, Βράκης θα κερδίσει το φάουλ, το οποίο έχει γίνει χαμηλά. Είναι το τέταρτο των Χάρλεμς. Καλδής πήγε προς τα μέσα και σκόραρε παρά την πίεση, 19-12. Κι άμως, μόλις μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μότσιος Σταυρόπουλος τον Σιάμο ξανά. Αναπάρει θέση ο Σταυρόπουλος που πέρασε την πάσα ο συμπαίκτης του. Έγινε το φόλο τον Καλδή. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Μότσιος παίρνει και εκτελεί αμέσως με τη βοήθεια του ταμπλό, 19-14. Καφούσης. Καφούνης, δε σχωρείτε. Καλδής, άφησε τώρα στον Σαρλί. Θα το πάρει το σούτ εκείνος και θα το βάλει. 22-14. Αμίγος, μια επίθεση 15 δευτερολέπτων για τους Χάρλεμς. Σταυρόπουλος, πολύ ωραία συνεργασία. 22-16. Σαρλής, στα 5 δευτερόλεπτα. Τριποντό, λίγο πριν τη λήξη του χρόνου. Άστο από τον Μαυράκη. Ολοκληρώνεται κάπως έτσι το πρώτο δεκάλεπτο, με το σκορ να δείχνει 22-16 υπέρ του Τριποδιακού. Πήγαμε μόλις και στο δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. Στο 22-16 το σκόρ υπέρ του Τρυποδιακού. Χάλιμς τώρα στην πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Ο Τριγωνόπουλο, ο οποίος έχει περάσει το μάτς για τους φιλοξενούμενους. Πέρασε στον Σαρασουάτη. Μπουρλός στέκεται, εκτελεί για 2, δεν το βάζει. Μάχες για το rebound. Η μπάλα τελικά θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου και η κατοχή πάει στα χέρια του Τρυποδιακού. Σαρασουάτη είχε ένα πρόβλημα εκεί με τον φάκο επαφής. Λύθηκε το θεματάκι, συνεχίζει κανονικά στο μάτς. Αφούνης. Κρατάει ο Καφούνης, θα σταθεί, θα κοπεί όμως τα ίσα από τον αντίπαλό του. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Και ο Σαρλής. Κάνει τις επιλογές του, αφήνει τώρα στον Καλδί. 3 δευτερόλεπτα. Δεν είχε κάποιες εξηγήσεις και ο ρεφέρι για την απόφασή του. Συνεχίζουμε με Σιάμο. Σιάμος. Άφησε τον Μπουρλό, θα το πάρει εκείνο στο σουτ. Δεν παίρνει το καλάθι, μαζί του Σαρλής. Θα κατεβάσει και ο ίδιος.
Σαράκης του δίνει ξανά χέρι με χέρι. Θεοδωρικάκος ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα. Σαρλής πήρε. Ανάμεσα από δύο θα καταφέρει να σκοράρει για το 24-16. Στο σύν 8 πλέον οι γηπεδούχοι. Σιάμος. Κέρασε στον συμπαίκτη του, στον Σαρασουάτη. Έχουμε πόδι και νέα 14 δευτερόλεπτα για τους Χάρλεμς. Σιάμος. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Θα πρέπει να βιαστούν εδώ οι φιλοξενούμενοι. Κόψε, πήρε ο Μότσιος, δεν μπορούσε όμως να εκτελέσει σωστά. Καλδής. Άφησε στον Καχούνι. Μπαρά στον Μαυράκη τώρα. Απέναντι στον Σαρασουάτη. Σαρλής είναι για τρεις στο σούτ, άστοχο όμως. Μπουρλός πέρασε. Ανεβάζει ταχύτητα ο Μπουρλός, άφησε έξω. Τριγωνόπουλος είναι στο πλάι και ευστοχή για τρεις. 24-19. Καλής. Άφησε τώρα στον Σαρλή. Έτσι επέτρεψε να περάσει ο Σιάμος, πέταξε εκτός την μπαλά. Μαυράκης. Πάνω του είναι ο Σαρασουάτη. Ο οποίος τον παίζει πολύ καλή άμυνα, θα γίνει και το κλέψιμο. Σαρασουάτη θέλει να βρει τον Μπουρλό. Ζήτησε ο Τριγωνόπουλος, σε εκείνον πήγε η μπάλα. Σαρασουάτη τώρα δεν μπορούσε να την κρατήσει. Έφυγε η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και παρέμεινε και το 24-19, 7 και 11 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα το πάρει ο Καφούνης στο τρίποντο. Φάνηκε να το θέλει αυτό το σουτ. Δεν πήγε το καλάθι όμως. Σιάμος. Πέρασε. Άφησε στον Μότσιο. Ανενόχλητος εκείνος πήρε ένα σουτ. Δεν ήταν καλή εκτέλεση του. Καφούνης. Άφησε τώρα στον Σαρλή. Σαρλή στα 9 δευτερόλεπτα, τον καταδιώκει ο Σιάμος, δεν πέρασε η πάσα, ήταν ο Μότσιος εκεί. Παίζει με τον Μπουρλό, έχει και πάλι επιλογή τον Μότσιος, θα τον βρει. Προσποιείται εκείνος, θα σηκωθεί τελικά και θα σκοράρει. 24-21, μειώνουν στους 3 πλέον οι φιλοξενούμενοι και έτσι έχουμε το time out από την πλευρά του τριποδιακού αυτή τη φορά. Επιστρέψαμε στη δράση έπειτα από το time του τριποδιακού, ο οποίος βλέπει τώρα τους Χάρλεμς να έχουν πλησιάσει στο τρίποντο πλέον, 24-21 δείχνει ο Χουντίνος Πίνακας. Καφούνης πήρε και πάλι από τον Θεοδωρικάκο. Δίνει ξανά. 50 βήματα εκείνος, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, βγαίνει και η άμυνα, έρχεται και το rebound από τον Μπουρλό. Τοποθέσει ευνηδιασμού εδώ για τους Χάρλεμς, ο οποίος δεν θα τελειώσει με την τυχαία. Καλής θα κερδίσει το φάουλ. Ζητά διαθλητικό για λίγο ο coach των γηπεδούχων. Καλδής. Στέκεται. Δεν σημαδεύει σωστά. Μαζέψε ο Σαρασουάτη. Ραμίγος. Ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο οι Χάρλεμς. Ήταν να ισοφαρίσουν. Σαρασουάτη αυτό θα κάνει. 24 όλα. Στροφή για τους Χάρλεμς, 24-16, με ένα σέρι 8-0, καταφέρουν να φέρουν το μάτι τώρα στην ισοπαλία. Μαυράκης πήγε κοντά, χρησιμοποίησε τη δύναμή του, δεν μπορείς όμως να εκτελέσει σωστά. Η κατοχή θα αλλάξει και χεριά. Καλανόπουλος και Καψής επιστρέφουν στο μάτι, παίρνουν τη θέση του Σαρλή και του Μαυράκη. Αμίγος τώρα για τους Χάρλεμς, οι οποίοι έχουν ευκαιρία ακόμα και να περάσουν μπροστά τώρα.
Καρακτσικό 0-2. Έχουν να πάρουν το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Καρασουάτη θα κερδίσει το φάουλ έπειτα από το επιθετικό rebound και θα πάει τώρα στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές οι οποίες μπορούν να φέρουν το τιμόνι στα χέρια των Χάρλεμς πλέον στο σκορ. Μέσα η πρώτη, μπροστά η Χάρλεμς τώρα 24-25. Κάνει τη δεύτερη ο Σαρασουάτη. Γυρίζει αστοχή ο Γαλανόπουλος. Όμως έχει υπάρξει σφύριγμα για φάουλ. Σειρά του τώρα να πάει στη γραμμή. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Χάρλεμς. Ένα υπενθυμίζω για τον Τρυποδιακό. Αυτό το φάουλ που είδαμε νωρίτερα. Ήταν το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμή στο φάουλ του Τρυποδιακού στην δεύτερη περίοδο. Θα εισοχή στην πρώτη ο Γαλανόπουλος, θα ισοφαρίσει 25-25. Βάζει και τη δεύτερη, 26-25. Σιάμος. Κοιτάει το σκρίνι, το δίνω Σαρασουάτη. Θα σταθεί ο Σιάμος, θα σουτάρει για δύο. Θα γίνει το κλέψιμο τελικά τον Γαλανόπουλο. Καλδής. Πήρε ξανά χέρι με χέρι. Εκεί η πάσα του πολύ δυνατή για τον Γαλανόπουλο. Δεν μπόρεσε να την υποδεχτεί εκείνος. Κοψίδας έτοιμος να επιστρέψει τώρα για τους Χάρλεμς. Παίρνει την θέση του Μωτσιού. Μπουρλός αναλαμβάνει να κατεβάσει. Πήρε το σκρίν από τον Σαρασουάτη, θα τον βρει τώρα εκπληκτικά. Κλείστηκε από τρεις εκείνος, δεν μπορούσε να βρει και σκορ. Τελευταίο τετράλεπτο στη δεύτερη περίοδο. Στο Δωρικάκος για τρεις, μέσα 29-25. Λαμίγος άφησε στον Τριγωνόπουλο, εκείνος θέλησε να βρει τον Κοψίδα όμως με μια ποδοσφαιρική κίνηση. Έκοψε την μπάλα ο Καλδής. Κοψίδας πήρε, εκτέλεσε αμέσως, δεν το βάλε. Καφούνης, Γαλανόπουλος, θα εκτέλεσε ακόμα ένα τρίποντο για τον Τρυποδιακό. 32-25 μετά τον Θεοδωρικάκο και ο Γαλανόπουλος είναι αυτός που βρίσκει στόχο πίσω από τα 6-75 και ξεφεύγουν στο σύννεφτα και πάλι οι γηπεδούχοι. Λαμίγος, υπάρχει φάουλ από τον Γαλανόπουλο. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους Αρλής. Παίρνει στο μάτς. Καλδί στον παγκό. Τώρα θα γίνει επαναφορά για τους Χάρλεμς. Τριγωνόπουλος. Σε στον Δαμίγο και πάλι. Κοψιδάς και πάλι Δαμίγος. 5 δευτερόλεπτα. Νέο φάουλο από τον Γαλανόπουλο ξανά. Τρίτο ομαδικό αυτό για τον Τρυποδιακό. 3-2 τα ομαδικά μέχρι στιγμής. Σαρασουάτη. Πήρε μόνος του την προσπάθεια, δεν μπόρεσε όμως να ευστοχίσει. Ζητάει βοήθεια ο Καψής, άφησε τώρα στον Καφουνή. Πέρασε ο Σαρλής. Με φόρα πήγε προς τα μέσα ο Καψής, αλλά στόχισε στο lay-up. Αμίγος, δεν πέρασε η πάσα. Σταυρόπουλος και Κάτζιος παίζει τώρα στο παρκέ. Μπουρλός και Σαρασουάτη στον παγκό. Τριγωνόπουλος.
κοψιδά στο πλάι. Να κλείσε καλά ο Θεοδωρικάκος, Καδιός. Στα δευτερόλεπτα έπεσε πάνω του ο Καφούνης. Και έχουμε και νέο χόλ, το τέταρτο του Τρυποδιακού, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι στην δεύτερη περίοδο. Ο Κοψιδάς έφτασε κοντά, δεν μπορείς ούτε τώρα να βρει καλάθι. Γενικά έχει ξεκινήσει άστοχα το παιχνίδι ο Κοψιδάς. Σαρλής παίζει με τον Καψί. Θεοδωρικάκος στέκεται πάσαρε τελικά στον Καψί, που θα κερδίσει το φαουλ τελικά. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι, καθώς βρέθηκε σε αρκετά ευνοϊκή θέση. Δύο βολές τώρα για τον παίχτη του Τρυποδιακού. Αστόχος στην πρώτη ο Καψής. Ανοίγει τη δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βόλων οι γηπεδούχοι. Θα μήπως τώρα για τους Χάρλεμς. 1.48 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Γρηγονόπουλος είδε το κόψιμο του Σταυρόπουλου. Χώρα ρε εκείνος. 32-27. Καλανόπουλος. Σαρλής. Δυσκολεύτηκε να υποδεχτεί την πάση ο Καψής. Έγινε το κλέψιμο. Θα μήπως πάει μόνο στο όλο το δρόμο και πολύ καλά κάνει. 32-29. Αφούνης. Είναι ο Γαλανόπουλος, όσο με συγχωρείτε, Σαρλής. Ο οποίος τώρα θα βρει την πάση στην αδύνατη πλευρά για τον Θεοδωρικάκο. Δεν θα συνεργαστεί ξανά με τον Χαρλί εκείνος. Ναι, ο λάθος από την πλευρά του Τρυποδιακού. Σιάμος επιστρέφει για τους Χάρλεμς. Οι οποίοι, αν βγουν κάτι καλό σε αυτή την επίθεση, μπορούν να μειώσουν κι άλλο. 50 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Σιάμος. Απέναντί του είναι ο Σαρλής. Όμως θα γυρίσει με πολύ ωραία κίνηση, θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να μειώσει τον πόντο πλέον, 32-31. Καφούνης. Μπαίνει και το screen. Συνεργάζεται με τον Καψί, ο οποίος πήγε προς τα μέσα. Δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά, ούτε στην συνέχεια θα έρθει το καλάθι. 15 δευτερόλεπτα όλα για τους Χάρλεμς, οι οποίοι μπορούν να τελειώσουν το ημίχρονο μπροστά. Άταλο το τελείωμα όμως του Σιάμου, 8 δευτερόλεπτα τώρα. Τρέχει ο Καψής. Σπύρο Γαλανόπουλος και φτώχησε με το δεξί lay-up. 34-31. Και αυτό θα είναι και το σκορ με το οποίο θα ολοκληρωθεί για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Τρυποδιακό και τους Χάρλεμς. Υπενθυμίζω ένα μάτς στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Master League. Ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο. 34-31 δείχνει ο φωτεινός πίνακας στο συν 3 ο Τρυποδιακός, που είναι τώρα στην επίθεση. Σαρλής θα εκτελέσει για 3, η μπάλα στο σίδωρο και στα χέρια του Θεοδωρικάκου στην συνέχεια. Καλδής τώρα πάει πάνω του Κατζιός. Τον πέρασε ο Καλδής, έφτασε και μέχρι μέσα. Τον σταματάει αντικανονικά ο Σιάμος, ο οποίος βρήκε το χέρι του και θα τον στείλει τώρα στη γραμμή. Αν άκουσα καλά, πρέπει να είναι και το τρίτο φάουλ του Σιάμου αυτό. Μέσα η πρώτη, 35-31. Χάνει τη δεύτερη ο Καλδής. Παραμένει η απόσταση των 4 ποντών. Σιάμος.
Και κοντάφησε στον Σταυρόπουλο στην Πολυκοσμία, εκείνος θα κερδίσει το φάουλ. Και σειρά του Σταυρόπουλου τώρα να πάει στη γραμμή, πρώτο ομαδικό. Το οποίο φέρνει και βολές και για τον Τρυποδιακό τώρα. Μέσα πρώτη βολή από τον Σταυρόπουλο, 35-32. Βάζει και τη δεύτερη, αλλά ανθεστώς από την γραμμή, 35-33. Ένα. Καλβής. Ρογαλανόπουλος. Παίζει με πλάτη τον Σιαμό. Ειδική συνεργασία με τον Μαυράκη. Μπάλα κατέληξε εκτός. Έτσι με τον Σταυρόπουλο ζήτησε ο Κάτζιος και πήρε για να εκτελέσει για τρεις. Και το βάλε μαζί στο Μαυράκης. Πάλα στα χέρια του Σαρλή. Ήρθε να αναλάβει τώρα να κατεβάσει για τον Τρυποδιακό. Σαρλής κρατάει. Τώρα πήρε ο Καλδής. Μαυράκης πήρε μέσα το τρίποντο, 38-33. Εκεί που πάνε να πλησιάσουν κάπως οι Χάρλεμς, έρχεται ένα σούτ πίσω από τα 6-75 από τον Τρυποδιακό για να τους απομακρύνει και πάλι. Κοψιδάς να βρει το σουτάκι που τόση ώρα έψαχνε, 38-35. Καλδής. Δεν είναι καλή επιλογή. Σημαντικό πλεονέκτημα τώρα στην επίθεση για τους Χάρλεμς, το οποίο θα το εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Σταυρόπουλος θα κάνει ασίστ την πάσα του Σιάμου για το 38-37. Μια συνεργασία αυτή τη φορά από τον Τρυποδιακό, όμως δεν τέλειωσε με επιτυχία. Αυτός αστέχει ο Σαλής, αυτός ο Στράτης. Το χειροκρότημα από τον πάγκο. Κοψιδάς έκοψε την πάσα. Έχουμε κεφάλι στον Σιάμο. Είναι απλό, όπως λένε οι διαιτητές. Σιάμος θα περάσει εκτός τώρα στην θέση του Δαμίγος. Ο Δαμίγος ο οποίος θα πάρει τώρα και την μπάλα. Κάτζιος είναι στη γωνία. Ο Σταυρόπουλος. Τριγωνόπουλος θα εκτελέσει για τρεις, αδύναμο το σούτ. Ο Δαμίγος πήρε το επιθετικό rebound, θα πάρει και την προσπάθεια. Δεν μπορούσε όμως ούτε αυτό να σκοράρει. Ταφούνης. Σαρλής είδε τον Μαυράκη, δεν μπορούσε όμως να του περάσει την πάσα. Δαμίγος έκλεψε, το κουβάλισε, θα κάνει και αυτό το λάθος από τη μεριά του. 2-1-2-1 στην άλλη πλευρά. Σαρλής θα πάρει την κατάλληλη στιγμή και θα σκοράρει για το 40-37. Κάποιος. Δαμίγος στον Σταυρόπουλο. Κοψιδάς είναι στην κορυφή, Σταδωρικάκος έχει πάει πάνω του. 4 δευτερόλεπτα, 3. Κοψιδάς ξεκινάει την πορεία του προς την αντίπαλη ρακέτα, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Καλδής. Τρίποντο τώρα από τον Καφούνη. Ευτοχή για 3, 43-37. Στο συνέξι ο Τρυποδιακός. Με 6 λεπτά ακόμα να απομένουν στην τρίτη περίοδο. Σταθερά μπροστά οι γηπεδούχοι. Κοψιδάς. Κάτζιος. Επέλεξε να εκτελέσει τελικά και πολύ καλά έκανε. 43-40.
απάντηση του Κάτζιου στο τρίποδο του Καφούν νωρίτερα. Και πάλι στο τρίποδο διαφορά. Καλδής αυτό στον Μαυράκη. Καλδής στα αριστερά με 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Θεωρικάκο Σπάρτο και αυτό μέσα. 46-40. Διαγωνισμός τριπόντων τα τελευταία λεπτά. Εδώ ο Θεοδωρικάκο είναι αυτός που χτυπάει τώρα για το συν 6 του τριποδιακού. Θα αμίγος τον κόψει δάβημα πίσω από εκείνον. Θα μπορέσει να ευστοχίσει, μπαλά εκτός, η κατοχή για τους Χάρλεμς. Ο Σάλλης είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίο σύμφωνα με τον διαιτητή. Στον αμίγο Μπουρλός, ο οποίος επέστρεψε στο παιχνίδι. Κόψιδας λίγο πιο πίσω από τη βολή, δεν βρίσκει στόχο. Καλδής θα κατεβάσει αργά αργά. Σα ίσα προλάβη και πέρασε το κέντρο. Σαρλής μάζεψε, πέρασε για τον Τριγωνόπουλο, βρήκε και την πάσα για τον Μαυράκη. Εκείνος δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Αμίγος, Ιρομπουρλός και εκτέλεσε αμέσως με το βαλούτα αυτός. Ο Αμίγος όμως μαζεύει. Κοψιδά σε μια περιστροφή, του φεύγει όμως την μπάλα από τα χέρια. Έχουμε το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Καφούνι στην επαναφορά. Είναι επέστρεψε ο Μότσιος στην πεντάδα των Χάρλεμς. Σαρλής. Θεοδωρικάκος. Σε χάρις κινήσεις. Βρίσκει και λίγο χώρο για να εκτελέσει για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι. Σαρλής όμως μαζεύει το επιθετικό rebound. Όμως δεν μπορεί να εκτελέσει από κοντά. Θα αμίγω τώρα για τους Χάρλεμς οι οποίοι θέλουν να τρέξουν. Είναι στον Μπουρλό. Στρέφει η άμυνα των γηπεδούχων. Λαμίγος είναι μόνος του. Δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του. Φάουλ του Καλδί. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για τον Τριποδιακό. Ένα φάουλ υπενθυμίζω μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο έχουν οι Χάρλεμς. Σιάμος βρήκε τον Σταυρόπουλο. Μπουλός θα περάσει και με το δεξί θα τελειώσει καλά. 46-42. Μαχούνης. Παλά καταλήγει στον Μαυράκη. Πάσα απέναντι για τον Καλδί. 5 δευτερόλεπτα εκείνος. Ο Μπουρλός θα κάνει το φάουλ. Σαρασουάλ τώρα ξανά στο μάτς. Σταυρόπουλος θα καθίσει να πάρει και κάποιες ανάσες. Καλδής. Κάνε βήματα. Έτσι κατοχή αλλάζει χέρια. Φέρνες αυτά των Χάρλεμς. 3-16 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Το σκορ στο 46-42, καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει ακόμα να απομακρυνθεί αρκετά. Έτσι το μάτς παραμένει ανοιχτό. Κιάμος. Ρωμότσιος. 5 δευτερόλεπτα με Μπουρλό. Να εκτελεί για 2, να μην το βάζει όμως. Να δείξει ο Καφούνης. Μπάλα στον Σαρλή και από εκεί στα χέρια του Καψή. Συγκρούστηκε με τον Νταμίγο και με τον Μότσιο. Ποιος το έχει κάνει τελικά το φάουλ. Το 23 ο Μότσιος το έχει κάνει. Σπρώχνει με το σώμα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ρεφερή ο Μότσιος. Γι' αυτό έχει γίνει και το φάουλ, το οποίο είναι το τρίτο και για τους Χάρλεμς. Σαρλής. Από τα αριστερά θα καταλήξει μέσα η μπάλα, 48-42.
χαμός. Βλέπεις κινήσεις από όλους οι παίκτες του, αφήνει τώρα στον Δαμίγο. Δεν πέρασε η πάσα του. Καυτής έκλεψε, δυσκόλεψε όμως εκεί τον Καφούνη. Μένει ψηλά για να πιέσει ο Δαμίγος. Περνάει το κέντρο τώρα ο Καφούνης. Και θα βρει και μια πάσα για τον Σαρλή. Σε σετ παιχνίδι τώρα ο Τρυποδιακός. Μαυράκης προσποιήθηκε. Μαλά στον Καλδί θα εκτελέσει εκείνος για τρεις. Μότσιος καθαρίζει το rebound. Χιάμος ανεβάζει ταχύτητα, πάει μόνος θα κοπεί από τον Μαυράκη. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον παίκτη του Τρυποδιακού. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Το παιχνίδι έπειτα από τη διακοπή για το time out. Ξεκίνησαν με λάθος Χαλέμς, καθώς η μπάλα βρήκε στο πόδι, στο γόνατο, χαρακτηριστικά του Σαρασουάτη. 1.40 ακόμα απομένει στην τρίτη περίοδο, 48-42 υπενθυμίζω. Δείχνει το σκορ, συν 6 για τον Τρυποδιακό, ο οποίος θα έχει και αυτός ένα δικό του λάθος τώρα, από τον Καφούνη. Μότσιος, αφήσει τον Σκιάμο. Τσεκάρει εκείνος γύρω του, κλείξανε καλά τρεις παίκτες του Τρυποδιακού, έγινε το κλέψιμο, 3-3 τώρα. Πέρασε η πάσα για τον Καπτή και εκείνος δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκτελέσει, 50-42. Δαμίγος. Φτάνει κοντά και θα εκτελέσει σε μια δύσκολη προσπάθεια. 50-44. 49 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Σπύρος Σαρλής. Θέλει να ποστάρει. Την έξω στον Καφούνη, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Αναπηδάει μπάλα και καταλήγει μέσα τελικά. 53-44. Στο σύν 9 πλέον οι γηπεδούχοι. Σαρασουάτη, Μπουρλός, μένει στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά, μάζεψε ο Καψής. Μια επίθεση 18 δευτερολέπτα τώρα για τον Τρυποδιακό. Καφούνης, σε στον Σαρλή, θα εκτελέσει, εκείνος δεν πήραν όλη την επίθεση, αλλά καλά κάνει και εκτελεί. 56-44. Σιάμος, υποπίεση, θα εκτελέσει, έχει γίνει φάουλο από τον Σαρλή, ο οποίος φαίνεται να διαφωνεί. Όχι, τελικά δεν έχει δοθεί το φάουλ. Τελικά δεν δόθηκε το φάουλ. Και έτσι πάλι πάει στην επαναφορά για τους Χάρλεμς. Μπουρλός παίρνει, προσποιείται, έπρεπε να εκτελέσει κατευθείαν ο Μπουρλός, αν και το βάλε. Δεν μετράει το καλάθι και κάπως έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 56-44. Ξεκίνημα και του τέταρτου δεκαλέπτου, μόλις 56-44 το σκορ. Στο σημείο 12 έχουμε καταφέρει να φτάσει ο Τρυποδιακός. Σαρασουάτη θα κάνει βήματα. Καφούνης. Αυτός τον Σαρλή. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Θοδωρικάκος τώρα. Θα πίσω από την πλάτη παραμένουν οι γηπεδούχοι στην επίθεση. Είναι σουτά στο χωστό ένα δευτερόλεπτο. Μπουρλός τώρα θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά.
θα μαρκάρεται ανενόχλητος, θα σκοράρει με το 56-46. Στους 10 στρογγυλά η διαφορά πλέον. Καφουνής αυτόν τον Θοδωρικάκο. Έκοψε ο Σαρλής, ο Γαλανόπουλος, Σαρλής με την μπάλα. Ο Καφούνης τώρα πήγε μπάλα στον Γαλανόπουλο, ο οποίος από το πλάι αστόχησε. Δαμίγος, ακόμα ένας εχνιδιασμός για τους Χάρλεμς, όμως δεν έρχεται ακόμα ένα καλάθι. Καφούνης, πιέζουν Τσιάμος και Μπουρλός, τον δυσκολεύουν, τον κλείνουν, καταλήγει στο παρκέ εκείνος. Όμως βρήκε την πάσα για τον Σαρλή. Έτσι παραμένουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι, οι οποίοι θα φτάσουν και στο καλάθι με τον Καψί. 58-46. Μπουρλός σηκώνεται αστοχή. Ηρεμία ζητούν από την πλευρά του Τρυποδιακού. Διανύσαμε και το πρώτο τηλέπτο στην τέταρτη περίοδο. Σαρλής, έφτασε η μπάλα στον Καφούνη και πάλι Σαρλής. Θα το πάρει το σούτ εκείνος, δεν το βάζει όμως, ήταν κακή εκτέλεση παρά τις καλές προϋποθέσεις. Μια πάσα βόλεϊ και από τον Δαμίγο, δεν βγήκε όμως η συνεργασία, φεύγουν και μπροστά οι γηπεδούχοι, τρομερή συνεργασία, αλλά ο Καλανόπουλος δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Δαμίγος θα το πάρει το σούτ, μπαλά καταλήγει και πίσω από το ταμπλό. Και έτσι περνάει εκμεταλλευτική αυτή η ευκαιρία για τους Χάρλεμς. Παραμένει το 58-46. 7-25 ακόμα μέχρι το φινάλε. Σαρλής. Αυτή στον Θοδωρικάκο. Μένει και πάλι εκείνος. Συλληπάσα για τον Καψί. Δεν τελειώνει ούτε καλά αυτή η φάση. Λόσο ή στην άλλη πλευρά, ούτε και εκείνος θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πανωτές χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Σαρλής τώρα για 3. 61-46. Ένα αρκετά καθοριστικό σημείο. Οι γηπεδούχοι ξεφεύγουν σε σκόρκια, έτσι αναγκάζονται χάρη να καλέσουν εσπευμένα time-out. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από το time-out των Harlems, 61-46 στην πλέον το σκορ. Με τον Τρυποδιάκο να δείχνει να ελέγχει την κατάσταση στα τελευταία λεπτά. Σαραστουάτη μάζεψε το σκουπίδι και βρήκε ο εξαιρετικά τον Σκάμ, ο οποίος είχε κόψει. 61-48. Πολύ ωραία συνεργασία των δύο. Καφούνης. Καψής. Αφήνει και πάλι έξω. Ο Δωρικάκος βγαίνει και αυτός πίσω από τα 6.75. Καψής κέρδισε το φάουλο από τον Σαρασουάτη, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος και βρήκε τον αντίπαλο του. Παρά στα χέρια του Καφούνη, 8 δευτερόλεπτα. Καφούνης κυνηγάει, έχει 4 δευτερόλεπτα, πρέπει να εκτελέσει. Αυτό θα κάνει και από αρκετά μακριά, δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Παρέμεινε το 61-48. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες προέρχονται και οι δύο από νίκη. Από τη νέα Τρυποδιακός νίκησε τους Τζόκερς στην προηγούμενη αγωνιστική με 57-67. Ενώ από νίκη προέρχονται και οι Χάρλεμς, οι οποίοι επικράτησαν τον Brothers Pictures με 81-39. Μια εύκολη νίκη για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Ωστόσο ένα σήμερα θα πάρει τώρα ως φίλο αγώνα και κάποιος άλλος θα επιστρέψει και πάλι στα αρνητικά αποτελέσματα. Στο έδαφος ο παίκτης των Χάρλεμς είναι αμυντικό το φάουλ από τον Μπουρλό και το τρίτο το δικό του μάλιστα. Μαυράκης και Καλδής επιστρέφουν στο μάτς για τους γηπεδούχους.
Αν δεν σε επαναφέρει. Πήρε ο Γαλανόπουλος και εκτέλεσε αμέσως. Καρασουάτη. Είναι στον Μπουρλό. Έχει βρει με το πόδι την παλά ο Γαλανόπουλος. Και από το πόδι εκείνο κατέληξε εκτός. Σταυρόπουλος και ο Κοψίδας στο μάτι τώρα για τους Χάρλεμς. Σαρασουάτη και Σιάμος εκτός. Πήρε ο Κοψίδας. Στέγεται εκτελή για δύο, δεν είναι καλή εκτέλεση. Καλδής ενώ μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μαυράκης πήρε και τον Σαρλή. Τα δευτερόλεπτα για τον Τρυποδιακό. Σαρλή θα εκτελέσει για να προλάβει και τον χρόνο και να βάλει και το καλάθι 64-48. Εξαιρετικό Σαρλή σήμερα για τους γηπεδούχους, αρκετά επιδραστικός για την ομάδα του. Θα γίνει το κλέψουμε εδώ από τον Καλδί. Πέρασε από τον Μπουρλό. Την αψηλή αλλά και δυνατή επίσης πάσα για τον Γαλανόπουλο. Μπαλά κατέληξε στην κερκίδα. Πέρασε να εκμεταλλευτός αυτός ο ευνηδιασμός για τον Τρυποδιακό, ο οποίος κρατάει σταθερά το προβάδισμα στα χέρια του. Και με 4 και 24 ακόμα να απομένουν στην κλεψίδρα. Χάλεψα πρέπει να αλλάξουν πάρα μα πάρα πολύ την αγωνιστική εικόνα τους και να κάνουν όσο και ένα θαύμα αν θέλουν να πάρουν κάτι από το σημερινό μάτς. Μπουρλός θα εκτέλεσε για 2. 64-50 πλέον. Καλδής. Και πάλι. Καλδής ξανά βρήκε τον Μαυράκη. Σαρλίσε ακόμα ένα δικό του τρίποντο, αυτή τη φορά δεν ήταν καλό, αλλά βρισκόταν εκεί ο Γαλανόπουλος για να διορθώσει την κατάσταση. 66-50. Μπουρλός, έχουμε μεταφορά της μπαλάς. Βλέπετε την έκφρασή του. Δείχνει να διαφωνεί με την απόφαση του ρέφερη. Τα λένε οι δυο τους, όπως και να έχει η απόφαση είναι αυτή. Με το δεξί χέρι ο Σαρλής εκτελεί. 68-50. Μοτσιός Τριγωνόπουλος, με συγχωρείτε. Με το πόδι έκοψε την μπάλα ο Γαλανόπουλος. Μπουρλός άφησε τον Κοψιδά. Γιατί το σιού του είναι άστοχο, μάζεψε ο Γαλανόπουλος. Καλδής. Σαρλής. Και βρήκε ωραία τον Γαλανόπουλο. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ, όμορφο καλάθι. Για το 70-50. Το συν 20 πλέον. Στρογγύλα ο Τρυποδιακός, ο οποίος θα φτάσει στην έκτη νίκη του στην σεζόν. Είναι από την άλλη Χάλεμς θα γλιτώσουν την τεταρτήτα τους. Άστοχο το τρίποντο του Μότσιου. Με μακρινή πάση η οποία έφτασε ο Σαρλή ανάποδο λέει από ακόμα ένα καλάθι 72-50. Μπουρλός. Πήρε ο Κοψιδάς, έκοψε ο Σταυρόπουλος, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Θα βολευτεί όμως με τις δύο βολές. Έτοιμος για την πρώτη Σταυρόπουλος. Τη χάνει όμως, παραμένει το 72-50. Βάζει τη δεύτερη. 72-51.
Θεοδωρικάκος. Καλδής. Γυρίζει, βρήκε ωραία τον Θεοδωρικάκο. Δεν θα αφήσει τον Μαυράκη, με συγχωρείτε. Όμως εκείνος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Κόψει δάστερα στην άλλη πλευρά. Τα δεξιά θα πάει, δεν σκοράρει ούτε εκείνος. Μότσιος όμως με το ένα χέρι. Για το 72-53. Φαίνεται η πάσα η οποία πέρασε για τον Θεοδωρικάκο. Ούτε τώρα θα σκοράρει ο Τρυποδιακός. 1,5 λεπτό ακόμα. Μπουρλός. Το χάσα, αλλά μετράει το καλάθι κανονικά. Καθώς απούμπησε στο ταμπλό κάποιος παίχτης του Τρυποδιακού. 72-55. Σαρλής. Πήρε και πάλι ο Καλδής, ο οποίος θα εκτελέσει, το χάνει. Κουλός. Βρήκε τον Τριγωνόπουλο με τη βοήθεια του ταμπλό εκείνου στο σκοράρι, 72-57. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό. Σαρλής. Στέκεται, σημαδεύει και σημαδεύει σωστά. 75-57. Μπουλός. Δεν πέρασε η πάσα του. Θεοδωρικάκος κρατάει. Θα περάσει και το κέντρο, δεν υπάρχει όρεξη για κάτι παραπάνω. Φινάλι λοιπόν, νίκη για τον Τρυποδιακό, ο οποίος θα πάει πλέον στο 6-2, ενώ από την άλλη Χάρλεμς θα πέσουν στο 3-4. Αυτά εδώ από το κλειστό του Περιστερίου. Τρυποδιακός Χάρλεμς, 75-57.